τον κύριο Βουτσακέλη, εκπαιδευτής της σχολής προπονητών που διοργανώνει εδώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η ΕΠΟ μάλλον, μέσω της Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Έχουμε πόσα παιδιά? 46. Ζωή να έχουν, ε? 46 παιδιά. Παιδιά δεν μπορούμε να τα πούμε. Εντάξει. Προπονητές θα γίνουν. Έχουμε και μικρούς βέβαια. Περισσότερο. 635 ήταν οι αιτήσεις. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν το ξέρω. Άκουσα ότι είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Αυτό λέει κάποια πράγματα που καθένας μπορεί να υποθέσει. Η ουσία είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, και πιστεύω ότι μπορώ να το στηρίξω και αντικειμενικά, είναι μια εξαιρετική σχολή. Είναι η πρώτη σχολή στις βαθμίδες, η χαμηλότερη εννοώ. Άρα είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί προσφέρει πάρα πολύ γνώση στα παιδιά, κυρίως για τις αναπτυξιακές ηλικίες, αλλά αγγίζουμε και λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο φάσμα, επειδή αρκετοί από αυτούς ήρθαν εδώ για να ασχοληθούν με αντρικές ομάδες ερασιτεχνικής κατηγορίας. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων δείχνει κάποια πράγματα. Ένα, ότι ο κόσμος το αγαπάει το ποδόσφαιρο, ό,τι και να κάνουν και όσο και να το πολεμούν και όσο και να το πληγώνουν, ο Έλληνας το αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, ότι η φήμη της σχολής με αυτά που προσφέρει έχει διαδοθεί και είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά να έρθουν να παρακολουθήσουν και να επιβεβαιώσουν αυτά που ακούνε για την αξία αυτής της σχολής. Αυτό πιστεύω. Εγώ πάλι θα σταθώ στο μεγάλο αριθμό των αιτήσεων και να ρωτήσω, μπορεί να τα απορροφήσει το άθλημα όλους αυτούς τους πτυχιούχους, γιατί πτυχιούχοι θα είναι μετά τη σχολή? Εντάξει, οπωσδήποτε δεν θα είναι πτυχιούχοι, γιατί δεν περνάνε όλοι. Τα κριτήρια είναι απόλυτα και αυστηρά και με όλο την αγάπη και το σεβασμό περνάνε αυτοί που μπορούν να είναι προπονητές, γιατί όποιος θέλει δεν μπορεί κιόλα κατά ανάγκη. Έτσι βέβαια τους δίνουμε περιθώρια, τους δίνει η σχολή περιθώρια επανεξέτασης για να βελτιωθούν και να ενταχθούν. Τώρα, αν μπορούν να απορροφηθούν, επειδή έχει ανάγκη το ποδοσφαιρό μας από καινούριους παίκτες καταρτισμένους, είναι κάτι που εμφανώς λείπει, πρέπει να βελτιωθεί όλη η κατάσταση αυτής της ακαδημίας. Και έχω την αίσθηση ότι ο αριθμός που θέλουμε να βγάλει, που θέλει η σχολή να βγάλει, είναι αυτή η 38η σχολή, από 40 άτομα μέσο όρο, είναι περίπου 1500 άτομα, πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 3000. Αρκετά είναι. Δεν είναι αρκετά για τόσες ακαδημίες που υπάρχουν, γιατί τα σωματεία μπορεί να είναι ένας αριθμός, αλλά κάθε σωματείο έχει 5-6 υποτιμήματα, χώρια της ανεξάρτητες ακαδημίες, πανελληνίως, γιατί και σε μικρά μέρη ακόμη έχει ακαδημίες, οι οποίες χρειάζονται πτυχιούχους και το κυριότερο καταρτισμένους προπονητές για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και ποδοσφαιρικά καλά, αλλά να τους φτιάξουν και πολίτες καλούς μέσα από αυτή τη διαδικασία, παράλληλα με την ενασχόλησή τους με τα υπόλοιπα και την επίδραση που έχει η οικογένεια και το σχολείο όσον αφορά την δημιουργία καλών πολιτών και φιλάθλων, αλλά και γενικότερα πολιτών. Είπατε πολύ σωστά βέβαια ότι περνάνε εξετάσεις, οπότε όλοι δεν θα περάσουν τις εξετάσεις. Το ποσοστό περίπου ποιο είναι που κυμαίνεται από τους επιτυχόντες, να το πω έτσι, στην πρώτη φάση? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό. Στατιστικά περνάνε γύρω στο 30% με τη μία. Αργότερα περνάνε και άλλοι με τις επανεξετάσεις. Αλλά είναι και θέμα ποιότητας σχολής. Τώρα αυτή η σχολή που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, μέχρι τώρα δείχνει πολλά θετικά. Εντάξει, 30% δεν είναι και μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να είναι δύσκολες εξετάσεις. Ασφαλώς είναι. Πρέπει κάποιος να διαβάσει, να προσπαθήσει. Βεβαίως. Μιλάμε για κόπο πολύ και τώρα, αν μιλήσετε με παιδιά και τους ρωτήσετε γι' αυτό, θα σας πούν. Γιατί πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία που θέλει πάρα πολλά πράγματα. Να μάθουν μια τεράστια ύλη και μια διαδικασία αλλιωτική. Γιατί όλος ο κόσμος νομίζει ότι ξέρει το ποδόσφαιρο, όπως και αυτοί, οι οποίοι μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ήταν παίκτες και αρκετοί από αυτούς επαγγελματίες παίκτες και αρκετοί από τους επαγγελματίες Super League παίκτες. Αλλά εδώ, άμα δείτε τι ομολογούν, λένε ότι δεν ξέραμε τίποτα. Γιατί άλλο να νομίζεις ότι ξέρεις και άλλο πραγματικά να ξέρεις. Αυτοί εδώ που παίρνουν τηλέφωνα εδώ και εκεί και κάθε μέρα μιλάς στα καφενεία είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν. Υπάρχει ένας κόσμος που πραγματικά ξέρει. Απλά ο ένας κόσμος είναι σιωπηρός, είναι η σιωπηρή μειοψηφία, ας το πω έτσι, και άλλοι είναι η εμφανής πλειοψηφία, η οποία έχει γεμίσει τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και βομβαρδίζουν το ποδόσφαιρο πληγώνοντάς το, επαναλαμβάνω, συνεχώς. Ένα προϊόν που σε όλο τον κόσμο μεγεθύνεται, είναι εκπληκτικό και εδώ βομβαρδίζεται από παντού με στόχο να το διαλύσουν. Αυτή είναι η γνώμη. Ας το αγαπήσουμε λοιπόν και ας το δείξουμε για να έχουμε προϊόν και να έχουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε τις τελευταίες 5 μεγάλες διοργανώσεις, η Εθνική Ελλάδος
πήγε δύο φορές στο Μουντιάλ και τρεις στο Euro. Και μάλιστα μία το πήρε. Ποιος ήταν ο απόϊχος? Τυχεροί ήμασταν. Τώρα που δεν πάμε καλά λόγω ότι έφυγε μια φουρνιά, είμαστε άσχετοι. Ξέρω εγώ τι μας κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Έχουμε κοντά μας τον Αστέριο Θέμελη. Θα μας πει δύο λόγια για τη σχολή. Είναι υποψήφιος και ο ίδιος. Θα μας πει τη γνώμη του. Πραγματικά, πριν πάρω την απόφαση για να έρθω εδώ, είχα πολλά ερωτηματικά μέσα μου στον τρόπο της εκπαίδευσης και γενικά το πώς εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι προπονητές. Αυτό που ζω εδώ και 6 μέρες είναι απίστευτο. Οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές. Έχουμε μάθει πράγματα για το ποδόσφαιρο εμείς που το ζούσαμε, αλλά δεν γνωρίζαμε ακόμα και σε απλά πράγματα το πώς πρέπει να τα κάνουμε σωστά και να τα αύριο μεθαύριο να τα δείχνουμε οι ίδιοι στα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένος και χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση και βρίσκομαι εδώ. Είδαμε ότι ο κύριο Βουτσακέλη μας είπε ότι το ποσοστό επιτυχίας στην πρώτη φάση τουλάχιστον είναι 30%. Είναι τόσο δύσκολα? Είναι δύσκολα γιατί η ύλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Εμείς κρατάμε το ότι τις γνώσεις που παίρνουμε και τις πληροφορίες. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας οφείλει να διαβάσει, να μάθει για να μπορεί να πάρει το δίπλωμα. Αλλά και πέρα από το δίπλωμα, αυτό το κομμάτι, το ότι τις πληροφορίες που δέχεσαι, τις γνώσεις, πράγματα τα οποία ακούγαμε ή τα βλέπαμε μέσα και δεν ξέραμε το πώς είναι και το πώς γίνονται και πώς πρέπει να γίνονται, είναι το πιο ευχάριστο κομμάτι. Είμαστε κοντά μας τον κύριο Καλαϊτζή, ο οποίος έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ήρθε από UEFA Pro, αν τα λέω καλά κύριε Καλαϊτζή, ναι, ναι, για να παρακολουθήσετε μαθήματα UEFA C. Θα μας πείτε το λόγο? Ναι, ακριβώς επειδή ασχολούμαι με τις ακαδημίες, αν και φέτος κάνω μια παρένθεση, γιατί ασχολούμαι με τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΝΕ, αλλά όλα τα χρόνια ασχολούμαι με τις ακαδημίες του ΠΑΟΝΕ. Οπότε πάντοτε υπήρχε αυτό το κενό να θέλουμε να βάλουμε την διδασκαλία σε μια βάση, με μια σειρά, να γνωρίζουμε τι κάνουμε σε κάθε ηλικία και βέβαια τα σωστά πράγματα. Ακριβώς ήταν αυτός ο λόγος, αυτή η ανησυχία και αυτή η έλλειψη που ένιωθα. Και πραγματικά ερχόμενος εδώ στη σχολή ανακαλύπτω ένα κόσμο γνώσεων που από τη μια μεριά αυξάνονται πάρα πολύ οι γνώσεις τις οποίες έχω και από την άλλη αυτές που είχα πλέον τις τοποθετώ με ένα τέτοιο τρόπο για να μπορούμε πλέον να προσφέρουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον εκπαιδευτικό, ευχάριστο και βελτιώνοντάς τα. Κοντά μας τον Βετσιαρό Παναγιώτη, υποψήφιος προπονητής UEFA C, θα μας πει δύο γνώμη για τη σχολή που παρακολουθεί. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, πραγματικά. Δεν το περίμενα εγώ να γίνεται τόσο εξειδικευμένη δουλειά. Ήμουνα από τους ανθρώπους που προέρχομαι από το χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή και πραγματικά πλέον μπορώ να το πω με σιγουριά είναι ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ο ρόλος του προπονητή είναι εντελώς διαφορετικός από το ρόλο του ποδοσφαιριστή. Βλέπω πλέον από πολύ διαφορετική οπτική γωνία τα πάντα. Ουσιαστικά ο ρόλος του προπονητή είναι πολύ σημαντικός. Μου δείχνει ότι αν πραγματικά αγαπάς το ποδόσφαιρο και θέλεις να φτάσεις σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην προπονητική, πρέπει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο ρόλος του προπονητή είναι ουσιαστικά δεν κοιμάται ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό μας μαθαίνουν εδώ αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα και εξειδικευμένα, τα οποία εγώ σαν ποδοσφαιριστής τόσα χρόνια δεν το ήξερα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χατζή Κώστα. Για τη σχολή μπορώ να πω κάθε μέρα μαθαίνω καινούργια πράγματα. Δηλαδή παίζω ποδόσφαιρο πολλά χρόνια και όσα ήξερα από ποδόσφαιρο σαν να μην ξέρω τίποτα πλέον από ό,τι έχω έρθει στο μάθημα. Μαθαίνω σε τόσο εξειδικευμένα πράγματα, τόση η φιλοσοφία, η απλή που είναι και που την ξέρουμε απλά και ξαφνικά τα βλέπουμε δύσκολα γιατί δεν την έχουμε μάθει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτές εδώ πέρα στα παιδιά. Γιατί άμα αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τα παιδάκια, άμα ξεκινήσουν από αυτή την ηλικία να μαθαίνουν αυτά τα πράγματα, θα δούμε πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα θα ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και θα θαυμάζουμε αυτό που βλέπουμε έξω. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γιάννου Δέσποινα, υποψήφια προπονήτρια UEFA C. Θα μας πει δύο λόγια για τη σχολή. Καταρχήν πρέπει να πω ότι εδώ στη σχολή όλα αλλάζουν όσα ξέραμε για το ποδόσφαιρο. Είναι μοναδική εμπειρία για μένα, αποκτώμε πάρα πολλές γνώσεις και όποιος προπονητής σκέφτεται να ασχοληθεί με αναπτυξιακές ηλικίες, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να λάβει αυτές τις γνώσεις που παίρνουμε εμείς εδώ. Σίγουρα είναι μικρό το χρονικό διάστημα, μέσα σε 10 μέρες πόσα μπορούμε να πάρουμε, αλλά όσα μπορεί να πάρει ο καθένας, όσες γνώσεις μπορεί να λάβει, τόσο το καλύτερο για αυτόν. Στη Μίκρα,
κοντά στα παιδιά τα νέα τα οποία βγάζουν διπλώματα για να προσφέρουν τη σωστή παιδαγωγία και να είναι και καλοί άνθρωποι στη ζωή μας. Μπράβο σε αυτό το κομμάτι που γίνεται από την ΕΠΟ και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά στα παιδιά και διδάσκουν πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε εδώ σε εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ένα πολύ ωραίο αθλητικό κέντρο. Πάντα έψημα Μακεδονίας. Από μικρά παιδιά που ήμασταν κοντά στο σύστημα αυτό, να πω. Πώς τη βλέπετε τη σχολή? Δύσκολη? Τη σχολή, κοιτάξτε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Οπότε θέλει πάρα πολύ να πούμε προσοχή, να το θέλουμε αυτό που κάνουμε στη ζωή μας, γιατί αν πάμε κάπου και το πάμε στο χαβαλέ, δεν κάνουμε τίποτε. Άρα, όπου πάμε και ό,τι πιάνουμε που λέμε, έτσι, να μπορούμε να το περπατήσουμε. Έχει. Πολλά χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο και εμένα μου αρέσει να έρχομαι να παρακολουθώ αυτά τα παιδιά. Και άλλα παιδιά, δηλαδή. Πάω, βλέπω στις άλλες ομάδες. Έβγαλα και πολλά παιδιά εγώ και ποδοσφαιριστές και ανθρώπους, να πούμε, πανεπιστημιακούς και τέτοια αυτά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Χάρηκα που ήρθα σήμερα εδώ, γιατί είδα και το φίλο μου, το συμπαίκτη μου. Ήμασταν σαν αδέρφια στον Ηρακλή. Ο Τέλης ο Μπαντάκης. Ήταν ένας χαρακτήρας πολύ δυνατός. Δηλαδή μέσα στο γήπεδο ήταν άλλος ο Τέλης. Εκτός γηπέδου ήταν ο καλύτερος. Στις ιστορίες για ειδικά, δηλαδή το πώς ξεκινήσαμε να παίζουμε ποτέ, από τσαλάνες. Εγώ ήμουν χαριλιώτης, πήγα να ζητήσω παπούτσια και την εποχή δεν είχαν παπούτσια και πήγα στον Ηρακλή. Τύχη μου ήταν εκεί. Αλλά μπήκαμε στις πέτρες, ξέρετε, από τσαλάνες βγήκαμε. Δεν είχαμε την πολυτέλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, καταλάβατε. Και όμως βγήκαμε από εκεί, το αγαπήσαμε, δουλέψαμε με μεγάλους προπονητές τότε, Έλληνες και ξένους, και δόξα τω Θεώ φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για ό,τι κάνουμε, για ό,τι κάνει η Ένωση Μακεδονία. Δεν είναι εύκολο να οργανώσεις τέτοιες σχολές και όταν έχεις 800 τμήματα υποδομής και πηγαίνουν στα γήπεδα, βλέπουν τα μικρά παιδιά έχουν αλλάξει τρόπους λειτουργίας χάρη σε αυτές τις σχολές και ήδη από αυτούς τους προπονητές υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά που έκαναν τον προπονητή και στεναχωριόμουν γιατί έδωσαν λάθος κατευθύνσεις. Σήμερα που τους μιλάω, λέει άλλα ξέραμε, άλλα μαθαίναμε και άλλα θα διδάσκουμε από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι η ΕΠΣΕ Μακεδονία με τα 632 παιδιά που έχουν κάνει πτήσεις, άρα αγκαλιάσαμε αυτό το grassroots και πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν πώς πρέπει να δουλεύουν στα τμήματα υποδομής. Η ΕΠΣΕ Μακεδονία πάντα είναι πρωτοπόρη, είναι η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος, της Ευρώπης και θα είναι πάντα, γιατί υπάρχουν ανθρώπους με μεράκι που δουλεύουν για αυτό το κομμάτι. Εμείς ήδη το πούμε συμβούλιο, θα ζητήσουμε δύο σχολές σε αυτή τη χωρικό μετά από 632. Είναι χρήμα να μην πάνε τα παιδιά. Γιατί πιστεύω το χρόνο όλες τις ακαδημίες έχουν παιδιά με προπονητές από τον grassroots. Και χαρά μου μεγάλη ότι έψη Μακεδονία ή ο πρόεδρος, ο κ. Γραμμένος, πιστεύτηκε αυτό το κομμάτι και πιστεύουμε ότι τώρα πάμε περίφημα. Ευχόμαστε να έχουμε και άλλες σχολές και να βγουν και άλλα παιδιά να διδάσκουν το ποδόσφαιρο, να αλλάξει αυτά που είπε ο κύριος ο φίλος μου ο Χαλιαπάλιας. Ήταν τότε εύθυκτο να άνθρωποι από τη φύση τους παίζαν πάλι σε αλάνες, σε εξηρά. Και τώρα υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν να μπουν στο site να διδάσκουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο πώς κινήσεις. Δηλαδή είδα το πριν λίγο, εγώ που είμαι τόσο χρόνια κοντά τους, είδα τώρα έκανε ο κύριος ο Τσακέλης με άλλα δύο παιδιά, τι είναι η μπάσα 1-2. Μπορεί να τη ξέρανε. Πώς να ανοίξεις με ποια γωνία να πας για να δώσεις την πάλι δίπλα κλπ. Και αυτά τα παιδιά είναι περήφανος είμαι αυτή τη στιγμή να βρούμε του Καλαϊτζής που είναι, έχει πάρει Αλφα Προ και να έρθει στις ακαδημίες να μάθει το grassroots. Το ίδιο πράγμα μπορεί να του Κατσαρός, ο Θέμελης και Λιάρος και όλα τα παιδιά από τις μεικτές μας που ήδη μαθαίνουν το ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία. Χαρά μου μεγάλη και ΕΠΣΕ Μακεδονία πάντα πρωτοπορεί και θα συνεχίσει να είναι όσο αντέχομαι. Είπες ότι θα κάνετε κάποια αίτηση για νέα σχολές. Δεν ξέρεις κάτι συγκεκριμένο. Θα κάνω εισήγηση του ΔΣ την πρώτη φορά, γιατί στην αρχή είχαμε μάλλον μια σχολή σε 1 Οκτώβρη. Και πιστεύω με τα 632 είναι πολύ δύσκολο να πάνε παιδιά. Γιατί πάντα ξέρετε ότι σε αυτά μας έχει προϊόν η ΕΠΟ, μπορούμε να πάρουμε τους προπονητές που είναι οι παίκτες που παίξαν αλφα εθνική, όπως είναι ο Κατσαρός και
χαζί κλπ. Και να πάρουμε τα παιδιά που τελείωσαν τη ΕΦΑ, να περάσουμε τα παιδιά που πέρασαν από τους ΣΜΙΚΤΕΣ. Και όταν τελειώνει από αυτούς, τι άλλα παιδιά που θα πάνε. Άρα πρέπει να κάνουμε τις πολλές σχολές για να μπορούμε να αντέξουμε. Πάντως, χαρά μου που και ο κύριος Πατάκης καταλαβαίνει. Προφθάσει που θα κάνω εισήγηση για τον αριθμό που έχει κάνει αιτήσει. Αυτό το παιδί που βλέπετε απέναντι είναι, δεν έχει κάνει αίτηση, ήρθε χάρηκε και θα κάνει αίτηση. Άρα τα 631, 630 θα πάμε 631. Και υπάρχουν και άλλοι. Καλή βάλτε επιτυχία, πιστεύω ότι οι μέρες πλησιάζουν να τελειώνουμε και από εκεί πέρα σκεφτούμε την επόμενη φάση.